Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι η Κυριακή 17 του μηνός και είναι το σχόλιο της ημέρας με τον Θάνο Τσίμπο. Καλό τρίμηνο να έχετε όλοι, ελπίζω να είστε καλά. Η ΑΕΚ χθες πέτυχε μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται για να μπορέσει να κλειδώσει την έκτη θέση, που είναι και το ζητούμενο, το τελευταίο ζητούμενο της ΑΕΚ φέτος. Κέρδισε το Μαρούσι ψιλοεύκολα, χωρίς να κάνει τίποτα τρομερό. Οπότε τώρα μένει την άλλη αγωνιστική να παίξει με το Περιστέρι στην έδρα της και να κερδίσει. Έχετε διαβάσει στο site στο ένωση.gr τα πιθανά σενάρια για την τέταρτη θέση, τι γίνεται με νίκες, ήττες κτλ. Εμένα η θέση μου πάντα σε αυτά είναι μία: κερδίζεις, τελειώνεις και αφήνεις τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μου αρέσει να βγάζω κομπιτεράκια και να μετράω ισοβαθμίες από εδώ από εκεί. Η ΑΕΚ, για εδώ που τα λέμε, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να κερδίσει και να πάρει την έκτη θέση. Οπότε δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παραπάνω. Και όπως έγραψα και σήμερα στο blog, σε όποιον το διάβασε, δεν είναι μόνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, είναι και το παιχνίδι με τον Προμηθέα την Τετάρτη, που καλό θα είναι και η ΑΕΚ εκεί να κερδίσει για να μην τελειώσει με 0-6. Τώρα για να πάμε και στις ερωτήσεις που υπήρχαν και σήμερα και σας ευχαριστώ και πάλι. Καταρχάς ρωτάτε για τους τραυματίες, την κατάστασή τους, πότε θα επιστρέψουν και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι σχετίζονται και με τις αλλαγές που μπορεί να κάνει η ομάδα, τι θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε για τον Τίλμαν ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι να μπει στις προπονήσεις στο τέλος του μήνα. Αυτό βέβαια πρέπει να δούμε μετά πόσο καιρό θα χρειαστεί από φυσική κατάσταση, να βρει ρυθμό. Απλά λέμε ότι θα μπει τότε. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει στον τρίτο γύρο. Ο Μόργαν δυστυχώς δεν τον βλέπω να τον ξαναβλέπουμε με τη φανέλα της ΑΕΚ φέτος. Όχι μόνο λόγω του τραυματισμού του, αλλά γιατί νομίζω θα είναι και ο ξένος που θα κοπεί στην τελευταία αλλαγή που έχει η ΑΕΚ. Ο Φλιώνης, είχαμε πει ότι μετά τη διακοπή θα προσπαθούσε λίγο να μπει, δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να μπει σε προπονήσεις. Χθες που τον είδα στο γήπεδο τον ρώτησα, είπε δεν έχω να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Οπότε καταλαβαίνω ότι τέλος πάντων δεν θα το έβλεπα να ξαναπαίξει εκείνος φέτος, δυστυχώς. Μια πολύ άτυχη σεζόν για το Φλιώνη. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Ηλίας Ζούρος το είπε στην ενδεξτή που του έκανα μια ερώτηση και το είπε και μόνος του, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον την τελευταία αλλαγή που θα κάνει θα είναι να βάλει τον Χολ και να βγάλει τον Μόργαν. Αυτή θα είναι η τελευταία αλλαγή. Επειδή με ρωτάτε αρκετοί αν παίζουν ρόλο τα μπαν για να γίνει αυτή η αλλαγή, νομίζω με μια μικρή επιφύλαξη το λέω, γιατί δεν το έχω ψάξει ακριβώς, αλλά με μια μικρή επιφύλαξη νομίζω ότι παίζουν ρόλο, ναι. Δηλαδή αν δεν διευθετηθούν τα μπαν, δεν μπορεί να μπει ο Χολ εφόσον έχει βγει από τη λίστα. Αλλά κρατάω μια μικρή έτσι πισινή, γιατί ο νόμος αυτός έχει κάποια παραθυράκια κάθε φορά. Δεν το έχω ψάξει ακριβώς, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να το πούμε. Από εκεί και πέρα, το ξεκαθαρίσαμε αυτό με τις αλλαγές και με τους παίχτες. Ρωτάτε τι είναι αυτό, τι αλλαγές θα γίνουν το καλοκαίρι και τι ήταν αυτό που εννοούσε ο πρόεδρος στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΚ. Καταρχάς να σας πω ότι ακριβώς επειδή είναι σκέψη του Μάκη Αγγελόπουλου, τις ξέρει ακριβώς μόνο ο Μάκης Αγγελόπουλος, ούτε οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα ακριβώς τις ξέρουν. Εγώ απλά θα πω ότι θα υπάρξουν αλλαγές και θα φύγουν άνθρωποι, αλλά και θα έρθουν. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θέλει να, μετά από αυτή τη χρονιά που αλλιώς την περίμενε και αλλιώς ήρθε, η αλήθεια είναι, ο ίδιος έχει πει ότι είναι πλήρως αποτυχημένη. Οπότε μετά από μια αποτυχημένη χρονιά, λογικό είναι να υπάρξουν αλλαγές. Τώρα το πόσο σημαντικές είναι αυτές, σε ποια πόστα θα υπάρξουν αλλαγές, κανείς δεν το ξέρει, ξαναλέω, εκτός από τον πρόεδρο. Οπότε εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Τώρα πόσο σοβαρές θα είναι, σε πιο υψηλό επίπεδο, σε πιο χαμηλό, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, δεν το ξέρω καθόλου. Είναι καθαρά θέμα του Προέδρου.
Ρωτάτε αν θα γίνει οικονομικός απολογισμός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια ΚΑΕ ή ΠΑΕ που να κάνει οικονομικό απολογισμό δημόσια. Όποιος θέλει νομίζω μπορεί να μπει στα site και να βρει τους ισολογισμούς της ΚΑΕ. Δεν νομίζω ότι καμία κάνει απολογισμό και το βγάζει. Με ρωτάτε ποιους παίκτες από τη φετινή ΑΕΚ θα κρατούσε για του χρόνου. Ποιους παίκτες θα κρατούσα. Νομίζω θα κρατούσα όλους τους Έλληνες. Και επειδή προφανώς θα μου πείτε και το Χατζηδάκη, ναι και το Χατζηδάκη. Μπορεί να μην έχει παίξει καλά, να μην έχει τις προσδοκίες που είχαμε, να μην τις έχει φτάσει ούτε καν. Αλλά αν σκεφτείτε την αγορά και ότι οι Έλληνες ψηλοί, οι σέντερ, τα πεντάρια είναι απειροελάχιστοι, δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα να υπάρχει στο ρόστερ σαν τρίτο σέντερ. Δεν ξέρω αν εκείνος θέλει να είναι σαν τρίτο σέντερ ή θέλει να παίζει περισσότερο, αλλά εγώ τέλος πάντων θα τον κρατούσα. Θα κρατούσα λοιπόν όλους τους Έλληνες που έχει φέτος η ομάδα. Σας το έχω πει από την αρχή της χρονιάς, επιμένω ακόμα ότι είναι καλοί παίχτες για τα δεδομένα των Ελλήνων, ξαναλέω, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Θα τους κρατούσα όλους και από τους ξένους, προσωπικά εγώ θα κρατούσα σίγουρα τον Κουσμίνσκας, τον Μακρέι και τον Τίλμαν. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Νομίζω όμως ότι και από πλευρά ΑΕΚ σίγουρα υπάρχει θετική προδιάθεση προς τον Κουσμίνσκας, σίγουρα προς τον Μακρέι και νομίζω και προς τον Τίλμαν. Αλλά αν εξαιρέσουμε τον Κουσμίνσκας που προφανώς τον θέλουν όλοι και όποιος προπονητής και να είναι, δεν νομίζω να έχει αντίθετη άποψη και να μείνει ο Τίλμαν. Για τους άλλους δύο νομίζω θα είναι και θέμα προπονητή. Τι μπάσκετ θέλει να παίξει, πώς θέλει να παίζει, θα εξαρτηθεί πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως θα τους κράταγα, αλλά ξαναλέω αυτό είναι καθαρά προσωπική άποψη. Ο Μάκης λέει αν ξέρω μπάσκετ, φίλε τα βασικά, όχι τίποτα πολύ. Τι άλλο έχουμε για την... τι άλλο έχουμε, για να δω. Νομίζω αυτές είναι πάνω κάτω οι ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε να πούμε. Α, με ρωτάτε και για το παιχνίδι με τη Χολό που ήταν κυκλισμένο και γιατί δεν ήταν κυκλισμένος και με τον Προμηθέα. Έγινε πολύ μεγάλη ιστορία γι' αυτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Αλλά όχι, okay, καταλαβαίνω ότι μερικούς τους ενδιαφέρει. Η FIBA έστειλε έγγραφο στην ΑΕΚ και της είπε ότι θέλει να προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό και καλό θα ήταν να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Όπως έγραψε και η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της, μετά από απόφαση του BCL. Νομίζω πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί να γίνει. Και όσοι λένε ότι το BCL σε άλλες περιπτώσεις έχει βγάλει ανακοίνωση, ναι, οκ, okay, έχει βγάλει ανακοίνωση, συμφωνώ, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και είναι λάθος να συγκρίνεται και με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας δεν έχει τιμωρηθεί δύο φορές πέρσι, δεν είναι δυσυπότροπος, δεν πήγε να κάνει ντου σε Ισραηλινούς και σε Ιταλούς, δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ και προφανώς δεν είναι στην κλίμακα επικινδυνότητας που έχει η ΑΕΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Οπότε είναι λάθος και να το βάζουμε στην ίδια σύγκριση. Δεν είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό έγινε όχι λόγω της Χολών, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλεί η ΑΕΚ στους αντιπάλους της. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τώρα με τον Προμηθέα προφανώς θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. Θα είναι το κλασικό, αυτό το 20% το περιορισμένο. Καλό θα είναι να υπάρχει κόσμος. Καταλαβαίνω ότι είναι απογοήτευση με το 0-5 και την τελευταία θέση στον όμιλο. Αλλά για μένα τουλάχιστον δεν θα είναι καθόλου ωραίο να τελειώσει με 0-6 και κυρίως να έρθει ο Προμηθέας να κερδίσει, να περάσει και να κάνει παρέλες μέσα στα λιώσια κάνοντας ένα 0-4 απέναντι στην ΑΕΚ φέτος. Δεν θα είναι ωραίο και νομίζω ότι καλό θα είναι η ΑΕΚ αν μπορεί να κάνει δύο νίκες. Ξέρω πως όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα με το Περιστέρι, αλλά μην παρατήσουμε και τον αγώνα της Τετάρτης. Αυτά για σήμερα. Καλό βράδυ και καλό τρίμηνο.